Πάντα το είχα στο μυαλό μου. Το πρώτο γκολ, το πρώτο μου γκολ μέσα στην έδρα μας να το πανηγυρίσω με τον κόσμο. Γιατί από εκεί προέρχομαι κι εγώ. Όπως όλα τα παιδιά στην ηλικία μου, όταν ήμουν μικρός, ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές. Ζήσαμε Ευρώπη, κύπελο και όσο να αναδέθηκα με την ομάδα. Και το είχα πει ότι το πρώτο γκολ που θα βάλω θα το πανηγυρίσω προς στους οργανωμένους μας. Στα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόμουν και ως δεκάρι, αλλά τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια στους νέους, αγωνίστηκα ως αμυντικό χαφ. Αυτή είναι η θέση μου, αυτή τη θέση έχω μάθει όλα τα χρόνια να αγωνίζομαι και προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να βοηθώ την ομάδα σε κάθε αγώνα και κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής μου. Ο Κώστας είναι το βαρόμετρο σε αυτήν την ομάδα. Είναι ο παίκτης με τις πιο πολλές εμπειρίες, τις πιο πολλές παραστάσεις. Με έχει βοηθήσει πολύ, είναι η αλήθεια. Πρώτα απ' όλα ως άνθρωπο και μετά ως ποδοσφαιριστή. Είναι ένα πρότυπο επαγγελματία και πιστεύω ότι όποιος νεαρός παίκτης το παρακολουθεί έχει μόνο να κερδίσει από αυτόν. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στα θέματα υποδομής, τόσο παλαιότερα με τον κύριο Κουτσαφτίκη, αλλά τόσο και τώρα με τον κύριο Τσότσο. Σίγουρα βοηθάει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα να αγοράσει ξένους παίχτες και η οικονομική κρίση έχει βοηθήσει τους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές να πάρουν μια θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα από τη στιγμή που θα μπεις μέσα είναι στο χέρι σου να καθιερωθείς και να παίξεις όσα περισσότερα παιχνίδια μπορείς. Για πρώτη χρονιά σε επαγγελματικό επίπεδο πιστεύω ότι έχω καταφέρει να είμαι ανταγωνιστικός, έχω βοηθήσει την ομάδα και θα το κάνω με όλες μου τις δυνάμεις μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης επειδή είμαι 19 χρονών. Θα προσπαθήσω μέσα από τις προπονήσεις να γίνομαι καλύτερος, έτσι ώστε όταν μεγαλώσουν οι προσδοκίες του κόσμου ή όταν η ομάδα βγει στην Α' Εθνική, να είμαι έτοιμος έτσι ώστε η ομάδα να στηριχθεί πάνω. Δουλεύουμε πολύ καλά. Σίγουρα θα πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν και ψηλότερα άμα είχαμε εκμεταλλευτεί την έδρα μας σε κάποια παιχνίδια, ειδικά στα πιο σημαντικά παιχνίδια εδώ μέσα. Όμως είμαστε κοντά στο στόχο της απευθείας ανόδου, καθώς είμαστε μόνο 3 βαθμούς μακριά από τον τρίτο. Έμειναν 9 παιχνίδια, τα οποία εμείς πρέπει να δείξουμε πολύ καλό πρόσωπο, έτσι ώστε να είμαστε μέσα στην απευθείας ανόδου. Σίγουρα, όταν ένας προπονητής είναι νεαρός, έχει και όρεξη για δουλειά, για διάκριση. Και αυτό είναι το ατού του προπονητή μας, ότι έχει πολύ όρεξη για δουλειά, μας βοηθάει πάρα πολύ, τόσο τακτικά και τακτικά, αλλά και τώρα τελευταία προσπαθούμε πολύ να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να παίρνω όσα περισσότερα μπορώ από τον κάθε προπονητή τον οποίο θα έχω. Ο κύριος Γιώβας με ανέβασε στην πρώτη ομάδα. Και οφείλω πολλά σε αυτόν, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε να παίξω πέρυσι 18 χρονών, με βοήθησε και φέτος με στήριξε και με έβαλε και σε δύσκολα παιχνίδια, όπως με Ολυμπιακό Βόλου, μέσα στον Πανετολικό, και μετά τα πράγματα ήρθαν από μόνο τους. Πάντως οφείλω να τον ευχαριστήσω. Είναι μεγάλη μου τιμή να αγωνίζουμε με το εθνόσημο. Σίγουρα ήταν ένας πολύ μεγάλος στόχος για μένα, που όσο περνούσαν τα παιχνίδια και έπαιρνα συμμετοχές, τον έβλεπα όλο και να έρχεται και πιο κοντά. Τώρα ο στόχος μου είναι να είμαι στο παγκόσμιο που θα γίνει το καλοκαίρι στην Τουρκία και αν όλα πάνε καλά, να βγει ομάδα πρώτα και μετά το μυαλό να είναι εκεί. Ο Απόλλωνας έχει μία από τις καλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα. Ενισχύθηκε πάρα πολύ τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Εμείς από την πλευρά μας θα πάμε εκεί πέρα για να κερδίσουμε. Είμαστε ΑΕΛ και σε οποιοδήποτε παιχνίδι πάμε για την νίκη. Πιστεύω ότι άμα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα και ακολουθήσουμε κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητή μας, έχουμε πολλές πιθανότητες να γυρίσουμε με το διπλό. Πιστεύω ότι θα είναι 5-6 ομάδες οι οποίες θα παλέψουν μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές ή μπορεί και την τελευταία αγωνιστική ακόμα για την έξοδο στην τριάδα. Οι αποστάσεις είναι πολύ κοντινές. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό και βλέπουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν τα υπολογίζουμε. Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες θα κάνουν κοιλιά και θα κάνουν αποτελέσματα εκτός προγράμματος, είτε νίκες είτε ήττες. Η άποψή μου είναι ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική δεν θα έχει κρυφθεί
Δεν θα έχει κρυθεί η τριάδα ακόμα. Ίσως έχουν βγει μία, δύο ομάδες έχουν βγει.